Στις 5 περίπου τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στην παλιά παραλιακή Εγνατία οδό στο ύψος της Αρακίνας, όταν γιοταχή συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό με αποτέλεσμα τα ατυλιχτούν στις πλόγες και τα δύο οχήματα. Ο τραγικός απολογισμός, 11 νεκροί στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός του φορτηγού. Ωστόσο, δεν πέρασαν παρά κάποιες ώρες από το τραγικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παλιά Εγνατία οδό και η αστυνομία συνέλαβε στο ίδιο περίπου σημείο έναν διακινητή ο οποίος μετέφερε παράνομα στη χώρα 6 μετανάστες. Πρόκειται για γιοταχή με ρουμάνικες πινακίδες το οποίο κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στην Εγνατία οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης. Αμέσως δόθηκε σήμα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας να μπλοκάρουν το όχημα, κάτι το οποίο έπραξαν στο ύψος της παραλίας Ελαιοχωρίου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον διακινητή και τους παράτυπους μετανάστες και άπαντες θα οδηγηθούν αρμοδίως. Είναι πλέον γεγονός ότι οι προσφυγικές ροές έχουν αλλάξει μονοπάτια με τους διακινητές να τους οδηγούν από τον Εύρο προς την Ενδοχώρα και όχι προς τα νησιά. Πληροφορίες κάνουν λόγο για συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων στα περίχωρα της Αδριανούπολης, οι οποίοι περιμένουν να περάσουν στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας έχουν εξελιχθεί σε προνομιακό πεδίο δράσης κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης, όπως προκύπτει και από τις αυξημένες συλλήψεις διακινητών από τις ελληνικές αρχές, που αγγίζει τον αριθμό 30 μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Οι δημοτικές αρχές στον Εύρο χτύπουν το καμπανάκι στην Αθήνα επισημένοντας την κρισιμότητα της κατάστασης. Η εικόνα δεν είναι καλή. Δεν είναι εικόνα όχι μόνο στις σφαίρες αλλά σε όλο τον Εύρο. Ο Εύρος για ακόμη μια φορά πληρώνει τα παιχνίδια που γίνονται στην ευρωπαϊκή σκακέρα και έχει σχέση με τη συνεργασία με την Τουρκία. Από ό,τι διαφαίνεται, η Τουρκία έχει ανοίξει την κάνουλα των εισρώων των μεταναστών προς τη χώρα μας, προς την Ευρώπη και την πατάει για ακόμη μια φορά ο νομός μας, ο οποίος συνορεύει με την Τουρκία. Τα λάθη του παρελθόντος, έτσι, νομίζω ότι η κακή διαχείριση όλου του προβλήματος που λέγεται προσφυγικό και παράτυπη μετανάστες, το πληρώνουμε δυστυχώς τώρα και πολύ δυστυχώς να μην το πληρώσουμε και σε μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτά είναι συνέπειες του ότι δεν έγινε, όπως σας είπα, και καλή διαχείριση αυτού του προβλήματος. Επίσης, με μεγάλη συμμετοχή, η οποία άγγιξε το 99% διεξήχθησαν σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη, οι εκλογές της Ένωσης Συνοριοφυλάκων του Νομού Εύρου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος των Συνοριοφυλάκων Εύρου ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη συμμετοχή, κάτι που, όπως είπε, καταδεικνύει τον άοκνο αγώνα των Συνοριοφυλάκων για την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου. Επίσης, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αριστίδη Ανδρικόπουλου, στον Εύρο, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσει εάν απαιτείται επικυρωποίηση του σχεδίου της αστυνομίας στον Εύρο. Η επίσκεψη είναι ένα ευχάριστο γεγονός για την περιοχή μας. Αυτό καταδεικνύει ότι και η φυσική ηγεσία επισκέφτηκε την περιοχή μας, έρχεται στην περιοχή μας και είδε τα προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια ήταν σύντομη λόγω φόρτου εργασίας από ό,τι έχω πληροφορηθεί η επίσκεψη του αρχηγού και αναμένεται των επόμενων μηνών να ξαναέρθει και να επισκεφτεί πιο πολλές μέρες στην περιοχή μας. Πέρασε και από τις δύο διευθύνσεις, και την ΑΔ Ορεστιάδος και την ΑΔ Αλεξανδρούπολης. Επισκέφτηκε κάποιες περιοχές, μίλησε με την τοπική εδώ φυσική ηγεσία. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό βήμα για όλους μας ο νέος αρχηγός να επισκεφτεί εδώ τον Εύρο. Καθημερινές είναι πλέον οι καταδιώξεις παράνομων διακινητών και εντός των όριων του νομού Καβάλας, ενώ το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι αναφορές κυρίως από κατοίκους του ορεινού όγκου του νομού για μεγάλες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκουν προσωρινό κατάλημα σε εξοχικές κατοικίες, κυρίως στον Δήμο Παγκαίου και σε στάνες σε Παγκαίο και Καβάλα, τις οποίες και εγκαταλείπουν μετά από λίγο, συνεχίζοντας την πορεία τους προς την Ενδοχώρα. Πιάσανε εδώ, τις φέρανε εδώ μπροστά με γεροπέδες κανονικά και εντάξει. Πόσο συχνό είναι αυτό το φαινόμενο? Εδώ και μία εβδομάδα κάνουν πληροφορίες. Τώρα. Αυτές τις μέρες έχει. Έπαιρνε γύρω στα 2.000 το άτομο. Mm-hmm. Και ψάχνανε να βρούνε τους οδηγούς πιο πολύ παρά αυτούς που κουβαλούσε.
Στις δομές του προσφυγικού κάμπ στο πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου στην Καβάλα προστέθηκαν επιπλέον 104 πρόσφυγες, αυξάνοντας τον αριθμό στους 504 συνολικά. Δεν υπάρχει υπέρβαση των προσφύγων και πιστεύω ότι αυτή η αναλογία και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί ασαΐ. Αν για κάποιο λόγο, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με τη συμφωνία με την Τουρκία, σίγουρα θα είναι περιστασιακά θα συμβεί κάποια υπέρβαση, αλλά όμως αυτή είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης και ο αριθμός των προσφύγων θα είναι τέτοιος που να μπορεί να φιλοξενηθεί στις υπάρχουσες δομές. Υπάρχουν πολλές φήμες, φυσικά, που είναι φήμες, αλλά δημιουργούν δυσμενείς εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία για έλευση δήθεν αριθμού 2.000 προσφύγων. Φυσικά αυτά δεν ευσταθούν και εκ του πονηρού λέγονται. Ενώ παίρνουμε πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ανίκανη και δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα θέματα. Το τραγικό δυστύχημα που έγινε και που αναφέρεστε είναι άλλη μια απόδειξη ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε ένα φαινόμενο, η κεντρική πολιτεία να μην μπορεί να οργανώσει ένα σοβαρό σχέδιο ελέγχου αυτού του φαινομένου. Αυτή τη στιγμή τα κλειδιά του μεταναστευτικού, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, το κρατάει ο κύριος Ερντογάν. Η αλήθεια όμως ότι η Ελλάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το σταυρόλεξο και χρειάζεται μια κυβέρνηση με πραγματικό σχέδιο και βούληση. Θα σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά 12-14, παρότι οι μεταναστευτικές ροές θα παραδεχτόταν λιγότερες, έδειξε θάρρος και σχέδιο στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Σήμερα είχαμε μια κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που είπε μπείτε όλοι μέσα και θα θυμηθείτε τη δήλωση του κορυφαίου υπουργού που είχε πει ότι οι μετανάστες γιάζονται.